Θα μιλήσουμε για την ταινία «Για θύμισέ μου». Ενδεχομένως να θυμάστε από πέρυσι που είχαμε μιλήσει για αυτή την ταινία, για αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται με επίκεντρο τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με το Αλτσχάιμερ και δεν είναι μόνο αυτοί που το βιώνουν το Αλτσχάιμερ, είναι και το περιβάλλον τους. Να καλησπερίσω τους εκλεκτούς καλεσμένους. Γιώργος Χρανιώτης, ηθοποιός, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Και η Μαρία Βολιαντοπούλου, σιναριογράφος και σκηνοθέτης, όχι μόνο βέβαια, μόνη της στη σκηνοθεσία, και η ψυχή όλου αυτού του εγχειρήματος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μιλάω και στους δύο στον Ενικό, γιατί είστε τόσο οικία πρόσωπα και οι δύο σε εμάς. Ελπίζω να μου το επιτρέπετε. Καλύτερα. Και τόσο νέοι. Έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Γιώργο Χρανιώτη, ο οποίος βρίσκεται εδώ για να πάρει μέρος στις τελευταίες σκηνές οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην ταινία αυτή και μετά θα έρθω στη Μαρία να μου πει περισσότερα. Τι σε έκανε να πεις ναι σε αυτή την προσπάθεια και να θες έτσι εθελοντικά και να την στηρίξεις, να συμμετέχεις σε αυτή την ταινία? Δεν είναι πολύ δύσκολο να πει κάποιος ναι. Δηλαδή από τη στιγμή που εμένα οι υποχρεώσεις μου στην Αθήνα είναι Τετάρτη με Κυριακή αυτή τη στιγμή, το θέατρο που κάνω, τα πουλιά στον αέρα στο θέατρο Αλίκη. Το μπορούσα με τη Μαρία, δηλαδή με τη Μαρία δεν γνωριζόμασταν, οπότε δέχτηκα πολύ ευχάριστα την πρόσκληση, γιατί παίρνω πολύ μεγάλη ικανοποίηση όταν προσφέρω εθελοντικά τις υπηρεσίες μου σε κάτι τόσο ευαίσθητο όπως είναι αυτό το θέμα. Πώς την είδες την ομάδα? Τη Μαρία δεν την γνωρίζω, ξέρω μόνο τον Κώστα Τροποστολάκη και τον Γιάννη τον Ζουγανέλη. Οι οποίοι συμμετείχαν και εκείνοι. Ακριβώς. Με τον Γιάννη δεν έχω συνεργαστεί ποτέ, αλλά τον γνωρίζω από 17 χρονών, τα έλεγα πριν στη Μαρία. Με τον Κώστα τον Αποστολάκη έχουμε δουλέψει, αλλά για να είμαι ειλικρινής, ακόμα και αν δεν ήταν ο Γιάννης, που, όπως και ο τον Κώστα που τους έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, θα ερχόμουν. Γιατί είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, θέλεις να, αν μπορεί κάποιος άνθρωπος και έχει τον χρόνο να βοηθήσει σε μια τόσο έτσι ευαίσθητη προσπάθεια. Ευαίσθητη και ωραία προσπάθεια. Ακριβώς, ακριβώς. Τότε νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είμαι εκεί. Είναι και ο συνδυασμός φυσικά ότι είναι μια ευχάριστη απόδραση στην Κρήτη. Οπότε όλα αυτά τα εγχειρήματα, δηλαδή η ψυχαγωγία, αν θέλεις, και ο καθαρός αέρας της Κρήτης σε συνδυασμό με όλο το φιλανθρωπικό του πράγματος, δεν μου άφησαν περιθώρια στο να, στο να το σκεφτώ λίγο περισσότερο. Μαρία, φτάνει στο τέλος αυτή. Και για να τελειώσω, με συγχωρείτε. Ναι, δεν διάβασα ούτε καν το σενάριο. Είναι από, από αυτές τις στιγμές που η ζεστή φωνή που ακούς από έναν άνθρωπο από το τηλέφωνο, από τη Μαρία, προκειμένου, και το θέμα δεν μου άφησε περιθώρια. Χθες το βράδυ συγκεκριμένα μου έστειλε το σενάριο. Ο δικός σου ρόλος ποιος είναι μέσα στη. Ο δικός μου ρόλος είναι. Μη δώσεις πολλά φώτα αυτή τη στιγμή. Μη δώσεις πολλά φώτα. Κρατάμε έκπληξη. Εντάξει, δεν δίνω τίποτα. Εντάξει, δεν δίνω τίποτα γιατί πραγματικά είναι ένας ρόλος ο οποίος είναι ανατρεπτικός. Οπότε ίσως καλό να μην πω περισσότερα πράγματα. Εντάξει, τότε θα το πιέσω. Απλώς ανακουφίστηκα για δύο λόγους. Γιατί με τη Μαρία, δηλαδή, ενώ διάβασα το σενάριο χτες και έχω πράγματα να της πω και φαντάζομαι έχει και αυτή να μου πει, μόλις πριν από μερικές ώρες πριν πάμε να φάμε τώρα, μου είπε ότι φυσικά είναι πάρα πολύ ανοιχτή στο να αλλάξουμε πράγματα, στο να το φέρω στα μέτρα μου, στο να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε σε λίγο, ας πούμε, σε επίπεδο πρόβας. Μαρία, σε προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε μαζί, είχαμε μιλήσει έτσι για τον δρόμο που έχεις μπροστά, ναι, για το πώς φαντάζεσαι την ταινία, ότι έχει δουλειά, ότι έχει. Τώρα έχουμε φτάσει μια ανάσα πριν να ολοκληρωθεί. Δύσκολο, αρκετά. Πώς νιώθεις? Παράξενα. Δηλαδή, απ' τη μία λέω ένα ουφ, τελειώνει αυτό. Απ' την άλλη λέω τελειώνει αυτό. Και τώρα είναι πολύ παράξενο, γιατί φτιάνεις κάτι, το χτίζεις και φτάνεις στο τέλος του. Είναι μια προσπάθεια την οποία τη γνωρίζει πάρα πολύ ο κόσμος. Είτε γιατί και εσείς το έχετε επικοινωνήσει αυτό, γιατί όλη αυτή η ομάδα, πολλοί και από εδώ, έτσι, συνεργάτες και συνάδελφοι, ναι, και μπράβο τους, θα τους δούμε και σε κάποιες φωτογραφίες, συμμετέχουν εθελοντικά. Το έχετε επικοινωνήσει πολύ ωραία στον κόσμο και ο κόσμος τη γνωρίζει την ταινία πριν καν βγει. Θέλω όμως να μου μιλήσεις για την ταινία αυτή με τα δικά σου τα μάτια. Τι θες να σου πω ακριβώς? Τι είναι αυτή η ταινία? Τι νομίζεις ότι θα περάσει στον κόσμο, ή τουλάχιστον τι θέλεις εσύ να περάσει στον κόσμο? Λοιπόν, αυτή η ταινία για μένα πραγματικά πλέον μπορώ να πω ότι είναι όλη μου η ζωή. Δηλαδή, και να γύριζα το χρόνο πίσω, θα το ξανά έκανα. Με τις ίδιες ακριβώς δυσκολίες, με τα ίδια ακριβώς λάθη, με τα πάντα. Ενώ υπήρχαν φορές που παραπονιόμουν και έλεγα δεν μπορώ άλλο, και ότι άντε να τελειώνουμε, μπορώ να πω ότι το απόλαυσα όλο.
Στόχος μου λοιπόν μέσα από αυτή την ταινία είναι να επιβραβεύσω τους φροντιστές. Να τους δείξω ότι ξέρεις κάτι, αυτό που κάνεις δεν είναι τόσο ασήμαντο. Δεν μπορούν να το κάνουν πολλοί. Δεν έχουν πολύ αυτή τη δύναμη να μείνουν εκεί ξάγρυπνοι, φρουροί, κάθε μέρα για τα άτομα που αγαπάνε. Και δεν το αντιλαμβάνονται. Οπότε είτε ως ψυχολόγος, είτε ως παραγωγός, είτε ως Μαρία, αυτός είναι ο κεντρικός μου στόχος. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αξίζει να δούμε και τους φροντιστές, όχι μόνο όταν έρχονται αντιμέτωποι με το Αλτσχάιμερ, με οποιαδήποτε άλλη ασθένεια ή με οποιαδήποτε άλλη ψυχική νόσο, είτε θέμα σωματικό να αντιμετωπίζει κάποιος δικός τους. Ο φροντιστής είναι αυτός που σηκώνει το βάρος και πολλές φορές έρχεται και με δικά του προβλήματα αντιμέτωπος. Καταθλίψει ενδεχομένως που να του χτυπούν την πόρτα λόγω όλου αυτού που αντιμετωπίζει. Πάντα. Θα πάρουμε δύναμη από αυτή την ταινία. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Ξέρεις τι είναι η αλληλεπίδραση που θα έχεις με τον κόσμο. Δηλαδή, σίγουρα ξέρω ότι ναι, μεν μπορεί να μην έχουν ζήσει όλοι την νόσο του Αλτσχάιμερ στο σπίτι τους, αλλά όλοι έχουν βρεθεί σε μια θέση όπου είναι φροντιστές. Είναι άτομα τα οποία αφαίρεσαν, αν όχι τη μισή, ακόμα και ολόκληρο το κομμάτι της ζωής τους για αυτούς τους ανθρώπους. Σίγουρα θα πάρουν δύναμη και θα δώσουν μετά. Αυτό είναι το πιο βασικό. Πότε θα την περιμένουμε περίπου την ταινία ολοκληρωμένη? Λοιπόν, σκοπός είναι να προβληθεί 30 Οκτώβρη. Μία μέρα πριν τα γενέθλιά μου. Mm-hmm. Εκεί πέρα το στοχεύουμε. Δεν το καλώ. Άντε να δω. Και έχω την αίσθηση ότι είναι και ειδικά αφιερωμένη. Ναι, είναι. Αυτή η ταινία. Είναι ειδικά αφιερωμένη στην οικογένειά μου αρχικά και σε κάθε άλλη οικογένεια που το βιώνει. Είναι ένα δικό μας κομμάτι. Είναι άρα και μία ταινία η οποία έχει και έτσι συγκινησιακό κομμάτι μέσα. Και Γιώργο, νομίζω ότι αυτές οι προσπάθειες είναι που αποκτούν μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη ταινία επαγγελματική, με όσο επαγγελματίες και αν είναι μέσα, με όσο επαγγελματικό σενάριο, αν θέλεις, και αν έχει επαγγελματικό μέσα εισαγωγικά. Τέτοιου είδους προσπάθειες νομίζω έχουν μεγαλύτερη αξία. Και για μένα όμως. Θέλω να πω όχι μόνο για τη Μαρία. Είναι πολύ συχνά λέω ότι οποτεδήποτε ενδίδω σε ένα εγχείρημα φιλανθρωπικού χαρακτήρα, είτε αυτό είναι το να δώσω χρήματα σε μια γιαγιά στον δρόμο που πεινάει ή να συμμετέχω σε μια ταινία όπως αυτή, δεν το κάνω μόνο για τους ανθρώπους αυτούς, αλλά το κάνω και για μένα. Απλώς χαίρομαι που ο εαυτός μου γεμίζει με έναν τρόπο τη δεξαμενή του εγωισμού του με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό ήθελα να. Νομίζω ότι ζούμε σε μια τέτοια εποχή. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, εάν δοκιμάσουν τον παροξισμό που σου προσφέρει η προσφορά στο εγώ τους. Νομίζω τον τρόπο που γεμίζουν σαν άνθρωποι δεν θα συνεχίσουν να το κάνουν όχι μόνο για τους εαυτούς τους, αλλά και για τους εαυτούς. Άρα στη δούμε και εγωιστικά την προσφορά, δεν πειράζει, αρκεί να προσφέρουμε. Νομίζω ναι. Απλώς υπάρχουν ποιοτικές διαφορές στον τρόπο που θρέφουμε τον εγώ μας. Κάποιοι το κάνουν αγοράζοντας ακριβά αυτοκίνητα ή πηγαίνοντας και πετάνε λουλούδια, ας πούμε, σε καλλιτέχνες και άλλοι διαφορετικά. Καλό οποιονδήποτε άνθρωπο, το πιστεύω αυτό, στη σύγχρονη εποχή, να δοκιμάσει διαφορετικούς τρόπους γεμίσματος του εγώ τους και είμαι σίγουρος ότι απλώς χρειάζεται να το δοκιμάσουν, γιατί η εποχή προσφέρεται. Νομίζω έχουμε ζήσει περισσότερο, ειδικά στη δεκαετία του 90 και λίγο μετά, έχουμε ζήσει το να μας αφορά κυρίως το κομμάτι του εαυτού μας και να κοιτάμε όχι το μέσα μας, αλλά το εξωτερικό μάλλον περίβλημα του εαυτού μας. Τώρα είναι καιρός λίγο να κοιτάξουμε και το μέσα μας, γιατί έχει πάρα πολύ ψωμί όλο αυτό το πράγμα και είναι πολύ επίκαιρο και σύγχρονο. Για πες μου κάτι, Γιώργο, γιατί μιλούσα για παράδειγμα με την Αδριανή, την Αγγελιδάκη, η οποία συμμετέχει στην ταινία αυτή, ότι είναι μια συναισθηματικά φορτισμένη ταινία, ότι υπάρχει κλάμα, ότι υπάρχουν έντονα συναισθήματα. Όταν ένας ηθοποιός, λοιπόν, έρχεται αντιμέτωπος με ένα ρόλο, με ένα σενάριο, το οποίο έχει αυτή την φόρτιση, πώς το κλειδώνει αυτό και δεν το κουβαλάει μετά στο σπίτι του? Είναι εύκολο? Ή και αν το κουβαλάς? Εγώ είμαι από τους ηθοποιούς που ειδικά φέτος κάνω κωμωδία και κοιμάμαι ίσως λίγο πιο εύκολα τα βράδια. Και αυτό είναι έτσι, το τσιτάτο μου, αν θέλεις, το μότο μου για την κωμωδία, ότι είναι λίγο πιο ανώδυνη και σε βοηθάει ίσως να κοιμηθείς έτσι πιο γρήγορα. Τώρα, μια δραματική παύλα προσωπική ιστορία όταν έχει τραγικά στοιχεία, σίγουρα σε προβληματίζει περισσότερο και σε θορυβεί, ας πούμε, ίσως περισσότερο, μπορεί να σε, να σε ανησυχήσει, αν θέλεις, ίσως περισσότερο. Αλλά, δεν ξέρω, νομίζω ότι
Είναι η εποχή που πρέπει να επιλέξουμε την ανησυχία από την ησυχία. Δηλαδή είναι καλό να είμαστε ίσως ήσυχοι μέσα μας για να μπορούμε να είμαστε ανήσυχοι. Δεν είναι εποχή εφησυχασμού, δεν είναι, ούτε μπορώ να κάτσω να σκεφτώ την αποθεραπεία τη δική μου πώς θα συντελεστεί με τον καλύτερο τρόπο. Απλώς σκέφτομαι ότι αν υπάρχει μια περίπτωση, εγώ, η Μαρία, ο Γιάννης Ζωγανέλης, ο Αποστολάκης και οι λοιποί ηθοποίοι, όλοι οι τεχνικοί, να προσφέρουμε κάτι, ξέρω, μας δίνει κάποιο νόημα στη ζωή μας, γιατί όλα τα άλλα είναι λίγο... είναι υπέροχη η ζωή ούτως ή άλλως, αλλά όταν έχεις να δώσεις κάτι τόσο μεγάλο, γίνεται ακόμα πιο... Και το πλέον ανήσυχο πνεύμα είναι αυτό εδώ που κάθεται δίπλα σου, Γιώργο, και το λέω επειδή δεν την έχεις γνωρίσει καλύτερα ακόμα. Το έχει καταλάβει. Το έχει καταλάβει. Κάτι Μαρία, μίλησε μου λίγο για την ομάδα αυτή, την όμορφη, που εθελοντικά στηρίζει όλο αυτό και φυσικά ποιοι άλλοι το στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει ανέβει τους 70 πλέον. Μπράβο. Ο πυρήνας μας όμως είναι το βασικό κομμάτι της ταινίας μου. Που γι' αυτό και μόνο το κομμάτι λέω και ξαναλέω ότι είμαι τυχερή. Να πω κανονικά ονόματα. Ναι, βεβαίως. Ωραία, μας ήταν χρόνος. Άλλωστε τα περισσότερα είναι και εδώ έτσι οικία πρόσωπα δικά μας. Λοιπόν, σκηνοθεσία κάνω μαζί με τον Αντώνη τον Ρενιέρη. Μοντάζ με τον Μανώλη τον Τζουρνάκη. Κάμερα είναι ο Μανώλης ο Λιανδράκης. Ηχοληψία ο Μάνος ο Σιλέτος με βοηθό τον Αλέξη τον Κουναλάκη. Μακιγιάζ είναι η Κατερίνα Πάνου. Μαλλιά είναι η Έλσα Τσαουσάκη, στάιλινγκ η Βέρα Μαθιουδάκη, διευθυντή επικοινωνίας ο Χρήστος Αδαμάκης, γραφιστικά ο Άρης Βεϊσάκης, κάποιον ξεχνάω. Εντάξει, αυτός είναι ο πυρήνας μας, ο βασικός μας πυρήνας, αλλά την υποστήριξη τώρα της Κρήτης ουσιαστικά και της Ελλάδας που έχω δεχτεί, θα ήθελα να την αναφέρω, γιατί η περιφέρεια, ας πούμε, σε κάθε βήμα μου, πάντα είναι εκεί. Μπράβο. Στο να με βοηθάει. Με οποιονδήποτε τρόπο. Mm-hmm. Ο Δήμος Ηρακλείου, η εταιρεία Αλτσχάιμερ, ο Πανελλήνιος Οργανισμός Νόσου Αλτσχάιμερ και η Ελληνική Αστυνομία. Από την Ελλάδα γενικότερα, Ελλάς. Mm-hmm. Η εμπειρία των γυρισμάτων, έτσι βλέπω και backstage υλικό, αλλά νομίζω ότι και υπάρχει το ωραίο το κλίμα, αλλά υπάρχει και η συγκίνηση. Ναι. Υπάρχει ένταση γενικότερα στα γυρίσματα. Mm. Η ένταση. Δεν αφορά μόνο το κακό κομμάτι, το αρνητικό συνέστημα. Βιώνουμε έντονα συναισθήματα, ανάμεικτα, πάρα πολλές φορές. Εγώ τώρα, σε αυτό εδώ πέρα το γύρισμα που βλέπουμε, ήταν από τα τελευταία γυρίσματα που έπρεπε να προετοιμάσω πολύ την ψυχολογία μου. Γιατί ουσιαστικά το κλείσιμο της ταινίας είναι ένα κλείσιμο το οποίο θα ήθελα να γίνει στη δικιά μου πραγματικότητα που βίωνα. Είχα προετοιμαστεί λοιπόν όλα καλά, πάω στο γύρισμα, οργανωμένα όλα, να το γυρίσουμε και αυτά και νιώθω ένα κόμπο στο λαιμό να αρχίσει να ανεβαίνει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Μέχρι που έσκασε. Mm. Ήταν όμως από τις καλύτερες στιγμές που έχω ζήσει μέχρι στιγμής στην ταινία. Από τις καλύτερες. Ξέρω ότι έχει δυνατές εικόνες, έχει δυνατά μηνύματα. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, Μαρία. Ευχόμαστε έτσι να ολοκληρωθεί όλο αυτό και να μπορέσουμε κι εμείς να το απολαύσουμε. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ που ήσουν και στην εκπομπή, αλλά. Που συμμετέχεις και σε μια τέτοια προσπάθεια. Είναι χαρά μου πραγματικά. Είμαστε σίγουροι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους και δύο. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.